Η Ρωσία. Ένωσε τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει σύνορα. Βλέπουμε τώρα την Ευρώπη να μην παίρνει θέση έναντι τη Ρωσία σε ένα θέμα τη Ουκρανία που πρέπει να λυθεί. Βεβαίω και η Ουκρανία για μένα πρέπει να έχει τη θέση τη κανονικά, να είναι αυτονομημένη και χωρί να βάλετε από ξένε δυνάμει. Τελικά το θύμα ποιο είναι. Τελικά θα γίνουμε όλοι θύματα με μια αρχή που λέγεται Ουκρανία και βοηθάμε όλη την Ουκρανία έναντι τη Ρωσία. δεν πολεμάμε όλοι με τη Ρωσία. Είχαμε θέμα με τη Ρωσία και δεν το ξέρω. Αν είναι δυνατόν. Αυτά όμως τα θέματα μια πολύ σοβαρή φωνή λογικής, αλλά και πια πραγματική στρατηγική και πλούτο και οικονομικής δομής. Είναι από την Ελλήνο Συνέλευση. Η Ελλήνο Συνέλευση στην Ευρωβουλή θα λύσει τέτοια θέματα. Γιατί προσωπικά εγώ είμαι ένα ουδέτερο στοιχείο στον πλανήτη, χωρίς να βλέπω χώρες. Εγώ βλέπω πλανήτη. Το τι συμβαίνει με τη Ρωσία, βεβαίω με τη Ρωσία έχω πολύ σοβαρέ σχέσει, αν το θέλετε, και σαν οικονομική πολιτική, αλλά και σε μια δομή που αυτή τη στιγμή, άμα καθίσουμε σε ένα τραπέζι σοβαρό, ένα ΝΑΤΟ σιωνιστικό, σιωνιστικό, θα το πω, διοικούμενο σιωνιστικό, που κάνει ό,τι θέλει στον πλανήτη, που κάνει ό,τι θέλει με όλα τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα, θα κάνει πάντα ό,τι θέλει, αν δεν υπάρξει ένα αντίπαλο Θεός που μπορεί, λέω, μπορεί να είναι και ένα BRICS. Που ξεχάστε το όνομα, γιατί το όνομα είναι πέντε χώρες στα αρχικά του. Θα μπουν και άλλε χώρε. Άρα, ένα αν αντίθετο στρατό που πραγματικά θα προάγει τα δίκαια και τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και μια οικονομική δομημένη κοινωνική πολιτική, το ΝΑΤΟ δεν θα μίλαγε έτσι και δεν θα έπαιρνε ό,τι ήθελε. Άρα είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή ένα δεύτερο παγκόσμιο στρατό για να εξισορροπήσει την ειρήνη. Γιατί αν θε ειρήνη, θα πρέπει να είσαι έτοιμο για πόλεμο.